Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου που θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάστασή του, τις άδειες καθώς και τις μεταβολές που έχει δεχθεί. Η ηλεκτρονική ταυτότητα θα είναι το τελευταίο βήμα της οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων κτισμάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στους σχετικούς νόμους, καθώς μόνο με την απόκτησή της η τακτοποίηση θα θεωρείται ολοκληρωμένη. Μέχρι τώρα όλοι έχουμε ζήσει στιγμές που ψάχνουμε να βρούμε ένα σχέδιο, ένα συμβόλαιο. Γυρνάμε από πάρα πολλές υπηρεσίες. Πολλές φορές οι υπηρεσίες έχουν χάσει τα σχέδια γιατί είναι παλιά και βάσει νόμου δεν υποχρεούνται να τα τηρούν. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε βρεθεί σε μεγάλα διέξοδα. Εδώ τώρα έρχεται η εξέλιξη η οποία απαιτεί ψηφιοποίηση των πάντων. Ουσιαστικά ο κάθε ιδιοκτήτης κτηρίου θα πρέπει να κάνει τη λεγόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητό του, ούτε να εκδώσει κάποια οικοδομική άδεια. Υποχρέωση απόκτησης ηλεκτρονικής ταυτότητας θα έχουν τα νέα κτίρια και οι διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες, ενώ τα παλαιότερα κτίρια θα πρέπει να την αποκτούν κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους, αφού η σχετική δήλωση θα προσαρτάται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι υποχρεωτική η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου για οποιαδήποτε μεταβίβαση, όπως και για οποιαδήποτε έκδοση οικοδομικής άδειας ή νομιμοποίησης. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου περιλαμβάνει όλα τα συμβόλαια του ακινήτου από τότε που ήταν οικόπεδο ή χωράφι, περιλαμβάνει όλες τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί, όλες τις νομιμοποιήσεις και όλες τις τροποποιήσεις. Αυτά θα υπάρχουν σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο και θα μπορεί ο κάθε ένας, είτε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος είτε κάποια υπηρεσία, να βρει αυτά τα στοιχεία. Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να κινηθούν ώστε να ψηφιοποιήσουν τα στοιχεία του ακινήτου τους. Αυτό θα είναι ένα κομμάτι πια της ζωής μας. Πώς εκδίδουμε μια οικοδομική άδεια για να χτίσουμε ένα σπίτι, έτσι ακριβώς θα πρέπει να τακτοποιήσουμε και ηλεκτρονικά το κτίριό μας. Προσωπικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα τρέξει στην ηλεκτρονική ταυτότητα όταν θα τη χρειαστεί. Δηλαδή, όταν είναι να εκδώσει μια οικοδομική άδεια ή όταν θέλει να μεταβιβάσει. Εδώ θέλω βέβαια να εφιστήσω την προσοχή των ανθρώπων που μας βλέπουν. Εάν είναι να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο, μην αφήσουν ηλεκτρονική ταυτότητα για τελευταία στιγμή. Συνήθως τότε πιεζόμαστε χρονικά. Ηλεκτρονική ταυτότητα θα πρέπει να εκδοθεί επίσης για δημόσια κτίρια ή ακόμα και κτίρια συγκέντρωσης πληθυσμού.